Το Υπουργείο για μια ακόμα φορά δεν δέχεται καμία συζήτηση για τα αιτήματά μας. Η κατάσταση του χρόνου θα είναι μη διαχειρίσιμη. Κοντά στις φετινές ανάγκες, αλλά και τα χιλιάδες κενά που δεν καλύφθηκαν, είναι σύν 4.000 συνάδελφοι οι οποίοι συνταξιοδοτούν υπό το μάθημα και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι κρίσιμες καταστάσεις που υπάρχουν και λόγω του κορονοϊού γεννάνε ακόμα περισσότερες ανάγκες. Οι μαθητές ανατάξεις πρέπει να μειωθούν, οι περισσότερες αίθουσες είναι ακατάλληλες. Απαιτούμε τώρα να περθούν άμεσα μέτρα το καλοκαίρι. Όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε στην εκπαίδευση, πρέπει να μονιμοποιηθούμε. Είναι η μοναδική λύση ώστε το σχολείο να λειτουργήσει στοιχειοδός. Δεν θα επιτρέψουμε καμία απόλυση συναδέλφων απειλωτή. Απαιτούμε ανανέωση από το δίκαιο όλων των συμβάσεων των απειλωτών που δουλεύουμε τη φετινή χρονιά και άμεση κάλυψη των χιλιάδων επιπλέον κενών που υπάρχουν. Απαιτούμε εξίσου των δικαιωμάτων μονίμων απειλωτών όσον αφορά τις άδειες ασθενείας, τις άδειες λογίας, τις άδειες για εκπαιδευτικούς λόγους, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Απαιτούμε άμεσα μέτρα έτσι ώστε να στηριχθούν οι συνάδελφοι απειλωτές ειδικά στις τουριστικές περιοχές αλλά και στις υπόλοιπες σε σχέση με τη στέγαση, τη σύντηση, τη μεταφορά. Συνάδελφοι, πάνω από 10 χρόνια έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλες τις πιθανές εναλλαγές κυβερνήσεων. Έχουμε ζήσει στα 10 χρόνια και της αδιοριστίας κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ ΛΑΟΣ, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία. Πλέον δεν μπορούμε να έχουμε καμία αυταπάτη. Η μόνη λύση είναι σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, μας έχει σπρώξει χιλιάδες να ζούμε σε καθεστώς σωμηρίας, σπρώχνει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών στον Κεάδα. Μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας θα οργανώσουμε την πάλη το επόμενο διάστημα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συλλαλητήριο 7.30 ώρα στο κέντρο. Δευτέρα που υπάρχει συνάντηση Ομοσπονδίας ΣΟΛΜΕ με την Υπουργό υπάρχει κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο. Θα προχωρήσουμε και σε νέες κινητοποιήσεις. Να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να δει εκπαιδευτικούς και το προσωπικό της καθαριότητας των σχολείων. Σε ό,τι έχουμε, όσες φορές και αν έχουμε κάνει εκκλήσεις για συνάντηση, η υπεύθυνη υπουργός του Υπουργείου Παιδείας αρνείται να δει τους εκπαιδευτικούς και τις καθαρίστριες. Κατά τα άλλα μιλάει για σχολεία που θα λειτουργούν χωρίς να υπάρχουν προβλήματα με προσωπικό, είτε εκπαιδευτικό, είτε βοηθητικό, είτε καθαριότητας. Το Σεπτέμβριο τα σχολεία θα ανοίξουν πιο γρήγορα. Όλοι γνωρίζουν τον κίνδυνο της πανδημίας. Παρόλα αυτά, το μόνο που κάνουν είναι να μας δίνουν διαφημίσεις συνέχεια πώς μπορούμε από μόνοι μας, με ατομική ευθύνη δική μας, να φροντίσουμε να μην κολλήσουμε τον ιό, να μην μολύνουμε τους υπόλοιπους. Αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν κάνει τίποτα για να διασφαλίσουν την καθαριότητα μέσα στα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά μας. Δεν θα παρακαλέσουμε κανένα Υπουργείο να μας δεχτεί. Είναι χρέος τους να δουν αυτή τη στιγμή εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και των σωματείων της καθαριότητας των σχολείων. Απαιτούμε από την Υπουργό Παιδείας να δεχτεί αντιπροσωπεία και να μιλήσουμε σοβαρά για τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή, σε συνθήκες πανδημίας, αποδείχτηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη για μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών, για μόνιμο προσωπικό καθαριστριών, οκτάρο με μονιμοποίησή τους και πρωινής βάρδιας. Η έκτακτη συνθήκη με το άνοιγμα των σχολείων επιβεβαίωσε ό,τι λέγαμε τόσα χρόνια ως γονείς, ότι τα παιδιά μας κάνουν πολύ καλύτερο μάθημα λιγότερα στην τάξη και φυσικά τα σχολεία μας είναι καθαρότερα, πολύ πιο καθαρά, με 2 ή 3 σχολικές καθαρίστριες, ανασχολική μονάδα. Διεκδικούμε και απαιτούμε τώρα χρηματοδότηση για την παιδεία. Δεν επιτρέπεται τον 21ο αιώνα να μην χρηματοδοτείται η παιδεία για το αυτονόητο. Διεκδικούμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τις καθαρίστριες. Συνεχίζουμε αγωνιστικά.